ότι αισθάνθηκε και εγώ την ανάγκη, επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια ήμουν οργανωτής των εκδηλώσεων, να πω και κάποια πράγματα με κάποια ομιλία προετοιμασμένη από πριν, ας πούμε, κάπως πιο καλά. Όχι να έχει μαζέψει όλα τα προηγούμενα το να μας τα απόψε, θα είναι σε ομιλία σου. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα είναι ότι αυτή μια επιστήμη στη σχέση της ιατρικής. Να πούμε ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Βρίσκεται η νοσηλευτική στη σχέση της ιατρικής. Εγώ πρέπει να πω ότι δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τους γιατρούς. Είναι και ο πιθαρός μου στην οικογένεια γιατρός. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τους γιατρούς στο νοσοκομείο. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που δεν υπάρχει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ότι η νοσηλευτική είναι λίγο στο περιθώριο. Και ψάχνοντας, είναι μια εκτίμηση, και άμα αναλύσουμε λίγο τα γεγονότα, θα δούμε ότι είναι στο περιθώριο, γιατί κάποιοι που την ήθελαν στο περιθώριο και είχαν τη δύναμη να την έχουν στο περιθώριο. Και έχουν υπάρξει γεγονότα πρόσφατα που έχουν αποδείξει ότι έτσι είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αφορά όλους τους γιατρούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί. Του ξαναλέω, έχουμε άψογες σχέσεις, προσφέρονται με τον καλύτερο τρόπο και πραγματικά να γνωρίζουμε στην πράξη τον ρόλο μας ως νοσηλευτές και υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν και θεσμικά όργανα των γιατρών, όπως Παρανίος Ιατρικός Σύλλογος, που έχουν κατά κύριο παρέμβει εις βάρος του νοσηλευτικού κλάδου και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι το κύριο ρόλο στην υγεία όλα τα προηγούμενα χρόνια τον είχαν γιατροί, θα το δούμε και παρακάτω, πιο πολλοί υπουργοί υγείας. Ήταν οι γιατροί. Η ιατρική και η νοσηλευτική είναι δύο επιστήμες. Και οι δύο με επικεντρώνουν τον άνθρωπο και την ψυχοσωματική του υγεία. Με ρόλους και πορείες παράλληλες και αλληλοσυμπληρωμένους, με όρια δυσδιάκριτα. Αυτό για κάποιον που είναι έξω από το χώρο μπορεί να του φαίνεται παράξενο, όμως πραγματικά είναι όρια δυσδιάκριτα. Και ακόμα και σε νομικό επίπεδο, αν δούμε τον κώδικα της ιατρικής ιδεοντολογίας και τον κώδικα της νοσηλευτικής ιδεοντολογίας, όσον αφορά τους σκοπούς των ίδιων επιστημών, περιγράφουν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Η ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιοδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, ενώ στον κώδικα νοσηλευτικής ιδεοντολογίας αναφέρεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή στα πλαίσια της πρόληψης, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και ανακούφιση των πόνων, οφείλει ο νοσηλευτής να χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών του γνώσεων και δεξιοτήτων και την εμπειρία του, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία. Από την αρχαιότητα οι δύο επιστήμες είχαν πορείες παράλληλες. Ο Όμηρος αναφέρει ότι οι ήρωες περιέθαλαν τα τραύματα των συντρόφων του Μιλάδη Μάχη, ενεργούνται ως ιατροί και νοσηλευτές, και αναφέρει τον Μαχάμ σαν γιατρός και η Εκαμίδη σαν νοσηλεύτρια. Βέβαια αυτά είναι στην σφαίρα του μύθου, βεβαίως δείχνουν και το τι πραγματικά γινόταν εκείνη την εποχή. Όπως επίσης ο Θεός ο Ασκληπιός είχε τη σύζυγό την Ιππιόνη και την Ιασό, οι οποίες θεωρούνταν και λατρεύονταν σαν θεραπεύτριες, δηλαδή νοσηλευτρίες. Επίσης ο Ιπποκράτης στα συγγράμματα του διδάσκει ιατρική, αλλά βεβαίως διδάσκει και νοσηλευτική και την θεραπευτική ουσιαστικά προσέγγιση προς το αρρώστος. Στο Βυζάντιο και στο Μεσαίωνα ιδρύονται τα πρώτα νοσοκομεία, κυρίως προσαρτημένα σε μοναστήρια. Εργάζονται σε αυτά οι ιατροί και παράλληλα υπάρχουν νοσοκόμοι και διακόνησες. Κάποια γνωστά ονόματα είναι η Ολυμπιάδα, η Μακρίνα, η αδερφή του Μεγάλου Βασιλείου, η Θεοσέφια, η σύζυγος του Γρηγορίου Νης. Μετά στην αναγέννηση ιδρύονται τα πρώτα πανεπιστήμια όπως της Μπολόνια στην Ιταλία και οι πρώτες σχολές ιατρικής. Αναπτύσσεται η χειρουργική ανατομία, η μικροβιολογία και η φαρμακολογία στην ιατρική. Ενώ κάπως πιο όψιμα η Φλόρες Νάκη ιδρύει το 19ο αιώνα την πρώτη σχολή νοσηλευτικής, η οποία συνέχεια αντάσταση στο King's College, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύονται οι πρώτες πανεπιστημιακές σχολές νοσηλευτικής το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Στην Ελλάδα, βέβαια, οι πορείες των δύο επιστημών από το 19ο δεν είναι παράλληλες. Ενώ η πρώτη πανεπιστημιακή σχολή ιατρικής ιδρύθηκε το 1837, με την ίδρυση του Αθώνιου Πανεπιστημίου που έγινε μετά από το Συριακό και γίνονταν δεχτοί στην αρχή μόνο οι Έλληνες φοιτητές, η πρώτη σχολή πανεπιστημιακής νοσηλευτικής στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1979, δηλαδή πάνω από 1,5 αιώνα μετά. Ενώ για πρώτη φορά στην ανώτερη εκπαίδευση νοσηλευτική μπήκε το 1970 με τα τμήματα αδερφών νοσοκομείων των ΓΚΑΤΕ, εισάγονταν τότε μόνο οι γυναίκες, μετά άλλαξε αυτό
τα κατέχει, τα τέλη. Να πούμε λίγο στο εκπαιδευτικό επίπεδο, γιατί είναι σημαντικό όσον αφορά την νοσηλευτική, ότι πριν τα ΚΑΤΕ και τα ΚΑΤΕ υπήρχε η λειτουργία 11 ετών εκπαιδευτικών σχολών αδερφών νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας μέσα στα νοσοκομεία. Το προσωπικό των σχολών του Υπουργείου Υγείας έλεγχε τη διοίκηση των σχολών, προσωπικού που στην πλειονότητα του ανήκε σε εκκλησιαστικές οργανώσεις. Εμείς, όταν πήγα στο ΤΕΗ, είχαμε τις λεγόμενες θεούσες που είχαν γίνει μετά καθηγητές στο τέτοιο. Δεν είναι ο αξιωτικός όρος. Είχαν μια συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά την νοσηλευτική. Έτσι, που έχει να κάνει και με το χριστιανικό, τη χριστιανική, την ανθρώπινη προσέγγιση στο θέμα. Βέβαια, υπήρχαν και εκκλησιαστικές οργανώσεις. Μεταφέρονταν, αυτά τα λέει και ο κύριος Τσόχαρας, ο πρώτος πρόεδρος της Αθήνας, μεταφέρονταν νοοτροπίες ξένες προς την εκπαίδευση, πέφταναν μέχρι το σημείο ακόμα και διορισμοί των σπουδαστριών να πρημοδοτούνται από την υπογωγή και προσκόπηση στη μία ή στην άλλη εκκλησιαστική οργάνωση. Η εκπαίδευση αναδύεται σε κάποιους καθηγητές κοινωνικών σχολών και αυτοί με τη σειρά τους έστελναν ειδικευόμενους ή βοηθούς της έδρας τους περισσότερες φορές για να κάνουν το μάθημα περιπτωσιακά. Η βιβλία δινόντουσαν πανεπιστημιακά για καταγραφή και με αυτά επίπεδο, αλλά πολλές φορές χωρίς καν να χρησιμοποιούνται. Αυτά τα αναφέρει ο κ. Τσόχας, όπως επίσης αναφέρει ότι ουσιαστικά οι σχολές χρησιμοποιούσαν και τις σπουδάστριες για να καλύπτουν τα κενά νοσηλευτικού προσωπικού που υπήρχαν στα νοσοκομεία. Και βεβαίως οι σπουδάστριες ήταν εσωτερικές και υπότροφες. Όταν φτιάχτηκαν λοιπόν το 1970 και το 1977 οι σχολές των ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕ νοσηλευτικής, δέχτηκαν την υπολότητα του τμήματος των σχολών αυτών. Και αποτέλεσμα ήταν να έχουν αποκλείσει τις απόφυτες των ΚΑΤΕ από τα νοσοκομεία να μην μπορούν να κάνουν πρακτική και κλινική άσκηση. Και τα πρώτα χρόνια κατέβηκαν σε ιδιωτικές κλινικές για να ασχεθούν οι σπουδάστες του ΚΑΤΕ. Αυτά κάπως τελειώσανε σταδιακά και έληξαν μετά το 1983 που ιδρύθηκαν τα ΤΕΗ και δυσίμως πλέον εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και σταδιακά έπεσαν όλες τις σχολές τριετούς νοσοκομείων. Για αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα κλίμα αντιπαλότητας στην νοσηλευτική που μεταφέρεται μέχρι και τις μέρες μας. Ουσιαστικά στο επίπεδο της τριτοβάθμιας νοσηλευτικής, από τη μία υπάρχουν η πλευρά της ΕΝΕ, της Πασινό κλπ. Και από την άλλη φτιαχτεί ένας πόλος από την ΕΣΝΕ ή πρώην ΕΣΝΕ και από επιστήμονες νοσηλεύτες που προέρχονταν από αυτές τις σχολές της πρώην τριετούς των νοσοκομείων. Στη συγκρότηση των επαγγελματικών θεσμικών οργάνων δεν ακολουθήθηκαν παράλληλες πορείες. Ενώ οι ιατρικοί σύλλογοι φτιάχτηκαν από το 1923 με το νομοθετικό διάταγμα περιστάσεων ιατρικών συλλόγων και ο παραλληλής ιατρικός σύλλογος το 1977 για να αποκτήσουμε με οι νοσηλευτές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου επιμελητηριακού χαρακτήρα, χρειάστηκε να περάσουμε στον επόμενο αιώνα, τον 21ο αιώνα. Το 2004 ιδρύθηκε πρώτη φορά η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Μέχρι τότε ουσιαστικά επαγγελματικό όργανο επιμελητηριακού χαρακτήρα δεν υπήρχε για τους νοσηλευτές μέχρι τον 21ο αιώνα. Και βεβαίως ακόμα και η συγκρότηση της ΕΤΕΠΟΣ έγινε σε ΕΝΕ, δεν έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει 5 περιφερειακά τμήματα, ενώ ας πούμε, οι ιατρικοί σύλλογοι είναι σε όλη την Ελλάδα. Εμείς στο νομό μας έχουμε πολιτική να έχουμε και δύο. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο ΕΣΥ που φτιάχτηκε το 2003 μετά, οι γιατροί έχουν κρατικό μισθολόγιο, έχουν ξεχωριστεί η εκπροσώπηση στα συλλογικά όργανα διοίκησης των νοσοκομείων και έχουν ξεχωριστεί διεύθυνση στο Υπουργείο Υγείας. Αντίθετα, οι νοσηλευτές νοσηλεύτηρες ενταχθήκαν από την αρχή στο νοσομαϊκό μισθολόγιο και στη συνέχεια στο ενιαίο μισθολόγιο. Εκπροσωπούνται μαζί με τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων και γιατρών στα συλλογικά όργανα διοίκησης των νοσοκομείων και είναι ενταγμένοι στη διεύθυνση επαγγελματικών υγείας του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει να πούμε ότι ένα βήμα που έχει γίνει πρόσφατα είναι το ότι έχει ενεργοποιηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, το οποίο έχει προτείνει προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να φτιαχτεί διεύθυνση νοσηλευτικής. Αυτό βέβαια θα είναι ένα βήμα. Από εκεί πέρα, μέχρι να φτάσουμε στο κλαδικό νοσηλευτικό μισθολόγιο και στα υπόλοιπα, χρειάζεται πολλή δουλειά. Να πούμε τώρα ότι από τους 31 διεταλές συντεσπλούς υγείας μεταπολίτευση, οι 15 είναι γιατροί. Έκατσα, τους μέτρησα ένα-ένα από το 1974 και μετά. Είναι κάποια γνωστά ονόματα όπως ο Δημήτρης Καρμαστινός,
ο Κώστας Στεφανής, ο Νικήτας Κακαλαμάνης, ο Ανδρέας Σάντος πρόσφατα, δεν είναι εκεί, δεν περιλαμβάνω και αναπληρωτές σε εποχή που είναι τώρα ο Κολάκης που είναι γιατρός, όπως και πιο πριν ο Γρηγοράκος. Τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα οι γιατροί είχαν μεγάλη κοινωνική καταξίωση κυρίως, υψηλές οικονομικές απολαυές, ισχυρή πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το είδαμε προηγουμένως με τους υπουργούς, και μεγάλο βαθμό ιδιωτικής εξωνοσοκομιακής απασχόλησης. Πάρα πολλοί ιδιώτες γιατροί. Οι νοσηλευτές είχαν χαμηλή κοινωνική καταξίωση, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, χαμηλές και μέτριες οικονομικές απολαυές, πλήρη απουσία πρόσβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων και πολύ μικρό βαθμό ιδιωτικής εξωνοσοκομιακής απασχόλησης. Αυτό είναι ένα κομμάτι άσχημο του κλάδου μας και πραγματικά με την ανεργία που υπάρχει θα μπορούσαν οι νοσηλευτές να παρέχουν υπηρεσίες υγείας εξωνοσοκομιακά. Το κράτος όμως δεν έχει φροντίσει να τιμολογήσει τις νοσηλευτικές πράξεις, ούτε να μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία να αποζημιώνουν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας από νοσηλευτές σε εξωνοσοκομιακό επίπεδο. Αυτό είναι ένα αίτημα θεσμικού του χώρου μας. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα. Σαν αποτέλεσμα τώρα των προηγούμενων, είχαμε αυτά, παραφερθήκαν και προηγουμένως, από το 1990 μέχρι το 2009. Το 1990 αυξήθηκαν πάρα πολύ ο αριθμός των γιατρών στην Ελλάδα, ενώ ο αριθμός των νοσηλευτών είναι στάσιμος. Οι γιατροί ανασύγους κατοίκους είναι πρώτη Ελλάδα από τις χώρες του ΟΣΑ και οι νοσηλευτές ανασύγους κατοίκους είναι τελευταία Ελλάδα από τις χώρες του ΟΣΑ. Και βεβαίως αυτό αντικατοπτρίζει με το καλύτερο τρόπο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Για κάθε γιατρό σε χώρες όπως η Δανία αντιστοιχούν 4,5 νοσηλευτές, στην Ελλάδα αντιστοιχεί λιγότερος από ένας νοσηλευτής, σχεδόν μισός, 0,61. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουν μειωθεί κατά πολύ οι απολαυές γιατρών και νοσηλευτών των νοσηλευτήρων. Όλοι χάσανε από το μνημόνιο. Γιατροί διευθυντές που παίρνουν στο ΕΣΥ 5.000 ευρώ βρεθήκαν να παίρνουν τα μισά σχεδόν, όπως το ίδιο ισχύει για τους νοσηλευτές που έχουν μειωθεί πάρα πολύ και των νοσηλευτών οι απόλαβες. Γίνονται προσπάθειες για την αύξηση του κύρους του επαγγέλματος των νοσηλευτών, νοσηλευτριών και της νοσηλευτικής επιστήμης. Λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στο ΕΣΥ, η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει πλέον και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ως ήρωες που περιβάλλουν αυτούς για το καλό των ασθενών σε πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Αυτό έχει αυξήσει και το κύρος των νοσηλευτών σε κάποιο βαθμό προς την κοινωνία και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η συμμετοχή των νοσηλευτών νοσηλευτριών σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Είχαμε κάποιους λίγους διορισμούς νοσηλευτών νοσηλευτριών σε θέσεις διοίκησης νοσοκομείων και είπε. Και έγινε μια προσπάθεια ανεπιτυχής το 2015 για έκδοση σύγχρονου νοσηλευτικού εθνικοτολογίου, θα το δούμε παρακάτω. Από τους 117 διοικητές που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, οι 14 είναι γιατροί και οι 4 είναι νοσηλευτές νοσηλεύτερες, μία από αυτές είναι και η δικιά μας διοικητρία. Πρέπει να πούμε ότι και οι 14 γιατροί είναι λίγοι στη σχέση με ό,τι γίνονται στο παρελθόν. Είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα που έχουν επίπλαση και το προεδρικό διάταγμα του 2001 που αφορά τα επαγγελματικά τμήματα των βοηθών νοσηλευτή, το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε, ειδικά αυτό είναι το πιο ασαφές που υπάρχει, γιατί λέει σε ένα σημείο ότι ο βοηθός νοσηλευτής οφείλει να εκτελεί όλες τις νοσηλευτικές πράξεις υπό την καθοδήγηση την εποπτεία νοσηλευτή της βάσης νοσηλευτής. Και με βάση αυτό ουσιαστικά έχουν πατήσει και ουσιαστικά δεν ισχύει καθόλου αυτό το καθηκοντολόγιο. Κύρια προβλήματα του νοσηλευτικού εθνικοτολογίου, είπαμε η διαφορά στα επίπεδα εκπαίδευσης, υπάρχει διαφορετικότητα στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα, όπου δεν εφαρμόζεται, δεν υπάρχει σαφήνεια αν αφορά και τους νοσηλευτές από αυτούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής διατύπωση των νοσηλευτικών πράξεων και συγκεκριμένα αλλά και ανά τομέα. Με αποτέλεσμα είναι πολύ αόριστη η αναφορά στα νοσηλευτικά καθήκοντα και μπορεί να θεωρήσει ο καθένας ό,τι θέλει ως νοσηλευτικό καθήκον. Το Γενάρη του 2015 λοιπόν, μετά από 26 χρόνια, υπήρξε ρύθμιση που αναθεωρούσε τα καθήκοντα και τα αρμοδιότητα των νοσηλευτών. Ήταν το συγκεκριμένη υπουργική απόφαση Βορύδη. Περιελάμβανε τρία μέρη, αρμοδιότητες και καθήκοντα με άμεση ευθύνη νοσηλεύτηρα στην κοινότητα, νοσηλευτική κατοίκον, εκεί ήταν που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις.
Εκεί περιλαμβανόταν και συνταγογράφηση φαρμάκων για νορώσιμου γενικού υλικού, όπως είπε, αναλυτικά, αντιπαιρετικά, βιταμίνες, σίδηρο, αντιβυχικά, σιρόπια, υπαρκτικά, αντιδραλικά, αντιμετικά, φυσιολογικό όρο και αντισηπτικά διαδήματα. Εκεί, σε αυτό το κομμάτι προκληθήκαν οι μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως από τους εξωνοσοκομιακούς γιατρούς και της πρωτοβάθμιας. Τώρα, στο νομοσχέδιο για τις πρωτοβάθμιες υγείας, δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο για τους νοσηλευτές. Πήγαν και βάλανε κάτι για τις ΜΕΕΣ και πάλι υπάρχουν αντιδράσεις από το κομμάτι των γιατρών. Τώρα, αρμοδιότητες καθήκοντα με άμεση ευθύνη του νοσηλευτή νοσηλεύτες στο νοσοκομείο. Αυτό έχει να κάνει ότι ο νοσηλευτής ως επιστήμονας υγείας μπορεί αυτόνομα να φράει την πράξη χωρίς ιατρική οδηγία ή και με ιατρική οδηγία, αλλά και χωρίς ιατρική οδηγία με άμεση ευθύνη. Εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας, λήψη νοσηλευτικού ιστορικού, διενέργεια κλινικής εξέτασης, νοσηλευτική διάγνωση, κάρπα, ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα, κοπήραμάτων, εκτέλεση δοκιμασιών ή τεστ δερμοαντιδράσεων, μέτρηση και εξολογήση του περιορισμού οξυγόνου, προσγειακή παροχέτωση, καθετηριασμός περιφερειακών αγκαίων και παρακέτηση φύστουλα από τους νοσηλευτές που εργάζονται στις μονάδες αποκάθαρσης, καθετηριασμός ουροδόχου κύστης, μέτρηση κεντρικής φλογικής πίεσης, λήψη υδροκαρδιογραφήματος, περιποίηση τομείας. Και το τρίτο είναι αρμοδιότητες καθήκοντων στο αυτό κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς, χορήγηση τελεχιάς τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα, χορήγηση οξυγόνου ρινογαστρική διασωλήνωση, χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατροφής, μετάγγιση αίματος υπαρμαγωγών, διενέργεια περιδρομικής κάρθασης, πλήση ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, οδοτών, φροντίδα ερωτηματία ανάλογα με τον βαθμό εγκάβματος, εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και συλλογικών έλξεων, λήψη αίματος για αριστερικές εκστάσεις και αυτοδιατασμός περιφερειακών αγκίων στα ΤΕΠ και τα εξωτερικά γιατρία. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το, την Υπουργική Απόφαση το 2015, είναι λίγο πριν τις εκλογές που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα υπουργός ο Θοδωρίδης, κατευθείαν αντιδρά ο παλαιός ιατρικός σύλλογος, εκδίδει αυτό το δελτίο τύπου και δεν ήταν μόνο, ήταν και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση των Γιατρών του ΙΟΠΗ. Από το δελτίο τύπου που αναφέρει, ο Παναγίος Ιατρικός Σύλλογος ζητά ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης της 19ης Ιανουαρίου, καθήκοντα και αρμοδιότητες νοσηλευτών συλλευτών. Η Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες νοσηλευτών, είναι απόφαση προεκλογικού χαρακτήρα, η οποία ευθελίζει τόσο την πολιτική ζωή όσο και την ιατρική λειτουργία. Και διαβάζουμε παρακάτω, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να καθίσταται η ιατρική λειτουργία με την υψηλή επιστημονική γνώση και την τεκμηριωμένη εμπειρία που διαθέτει. Και θα διαβάσω ένα κομμάτι που είναι ίσως για μας σημαντικό. Ο νοσηλευτής δεν λειτουργεί ποτέ αυτόνομα, αλλά πάντοτε κάτω από τις ιατρικές οδηγίες. Αυτό το παρουσίασε προηγουμένως και η προηγούμενη ομιλήτρια. Οι ευρωπαϊκές διευθύνσεις οδηγούν στο αντίθετο και όχι σε αυτό που ισχυρίζεται ο Παναγιώτης Ιατρικός Σύλλογος. Βεβαίως, τη μια μέρα έβγαλε το δελτίο τύπου, την άλλη μέρα αποσύρθηκε. Ακυρώθηκε το πρώτο διάδρομο. Το είδαμε και προηγουμένως, έχουν πολιτική ισχύ οι γιατροί. Αυτό το ξαναλέω, δεν βάζουμε όλους τους γιατρούς στο ίδιο σχολείο, αλλά τουλάχιστον ο Παναγιώτης Ιατρικός Σύλλογος σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν καταστροφικό για μας. Γιατί δεν βγάλανε, θα μπορούσαν να το επανεκδώσουν και να βγάλουν τις διατάξεις που ενοχλούσαν τους γιατρούς και να αφήσουν τις υπόλοιπες διατάξεις. Δεν το κάνανε όμως ούτε αυτό. Το ακυρώσαν τελείως. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Ισχύουν τα παλιά παγιδαλιότητα. Ουσιαστικά αυτό ακυρώθηκε πλήρως. Γράφει ο δελτίο τύπου του Πανιωτικού Συλλόγου 22 πρώτου. Δικαιώθηκε ο Πανιωτικός Ιατρικός Σύλλογος, ο Υπουργός απέσυρε την απόφαση, η ιατρική λειτουργία δεν υποκαθίσταται στα οποιοδήποτε τρόπο και διαβάζουμε παρακάτω το δελτίο τύπου. Έκτοτε, από το 2015 μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για υπουργική απόφαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών των συλλευτών. Ενώ αντίθετα πρόσφατα ο θεσμικός φορέας, η ΕΝΕ, παρουσίασε πάλι καινούργια πρόταση για υπουργική απόφαση. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το έχουν εξαγγείλει, δεν το συζητάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Ο χώρος έχει μείνει με τα ασαφή και ομιχλώδη καθηκοντολόγια του παρελθόντος. Συνεχίζεται η πολυδιάσπαση στην εκπαίδευση και στις βαθμίδες των νοσηλευτών και δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα και τις λειτουργίες τους χώρους εργασίας και παρεξηγήσεις μεταξύ των νοσηλευτών, μεταξύ των γιατρών και των νοσηλευτών. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τους γιατρούς, αλλά θέλουμε ανάμεσα σε εμάς τους γιατρούς να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το τι κάνει ο καθένας.
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Απαραίτητα για την αναβάθμιση των σουλευτικών επιστημών στην Ελλάδα είναι η καθιέρωση μια βαθμίδα των σουλευτικών επιστημών του Πανεπιστημίου, η έκδοση υπουργική απόφαση συγκεκριμένου και σύγχρονου καθηκοντολογίου, μαζικέ προσλήψει των σουλευτών στα νοσοκομεία ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κοινά και η δημιουργία ειδικού νοσηλευτικού μισθολογίου και νοσηλευτική διαθέσει του Υπουργείου Υγεία. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Αυτά είναι τα βασικά και τα οποία και ο κλάδο τα ζητάει στην Ελλάδα. Τώρα θέλω να πω για μια έκφραση που ακούμε συχνά από του γιατρού, που μα λένε συνεργάτε. Έτσι αυτό το λεξικό, σε πολλά λεξικά, όχι μόνο αυτό από το ίντερνετ, συνάδελφο είναι αυτό που έχει το ίδιο επάγγελμα ή το ίδιο αξίωμα και βεβαίω και αυτό που εργάζεται με κάποιον άλλον στην ίδια επιχείρηση ή υπηρεσία. Εγώ προσωπικά θεωρώ του γιατρού συναδέλφου μαζί δουλεύουμε, συνάδελφο είναι και η καθαρίστρια, συνάδελφο είναι και ο διοικητικό και οι γιατροί είναι συνάδελφοι. Νομίζω αυτό η λογική του συνεργάτη για ανθρώπου που δουλεύουν στον ίδιο χώρο. Δεν λειτουργεί σωστά. Καλύτερα θα να νιώθουμε όλοι μαζί συνάδελφοι και το ξαναλέω ως συμπέρασμα να έχουμε οριοθετημένο κομμάτι του τι δουλειά κάνει ο καθένας και όχι να υπάρχει αυτή η ασάφεια που υπάρχει όλο αυτόν τον καιρό που ουσιαστικά εντάξει εμείς είμαστε μεγάλοι χαμένοι. Σας ευχαριστώ. Εντό του τέλου ο Γιώργο, αλλά ευτυχώ που δεν ήρθαν οι γιατροί απόψε και οι χαιρετισμοί που στείλανε πάλι μου χάρη σου κάναμε. Δεν νομίζω ότι έχει μια αντίρρηση για τον κόσμο για την κόσμο του Κωνσταντάρου. Εδώ πέρα οι γιατροί έχουν δείξει το απέναντίον ότι είναι πραγματικά συνεργάτε των νοσηλευτών. Κύριε Σιέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ απόψε. Μακάρι να ήμασταν περισσότεροι και περισσότερε να ακούγαμε όλα αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν στην ιστορία. Πραγματικά οι νοσηλευτέ είναι βοηθεί όλων μας και μακάρι να του δίνουμε καθημερινά την εκτίμησή μας και κυρίως να τους αγαπάμε γιατί για μας αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.